Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, να πω μόνο καταρχήν αυτή η χαρά που βλέπουμε στον κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί εκλείει ενέργεια και δημιουργικότητα και αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ σαν βουλευτής που είμαι από την προηγούμενη περίοδο θα πω ότι βλέπω μια πάρα πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα και σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχει ένα άνοιγμα, δεν υπάρχει αυτή η ένταση. Το βρυσίδι που έπεφτε πριν, να το πω έτσι. Υπάρχει ένας άλλος αέρας και αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι σημαντικό που έχουμε μια γυναίκα πρόεδρο. Αυτά είναι αλλαγές τομές. Προχωρώ. Και λέω και πάλι ότι με χαρά αυτή τη στιγμή, με συγκίνηση ιδιαίτερη και με αίσθημα ευθύνης, ήρθε η ώρα της πράξης. Ήρθε η ώρα της πράξης για όλα όσα έχουμε αγωνιστεί και για όσα έχουμε δουλέψει λογικά. Για μια κοινωνία επιτέλους δημοκρατική που να στηρίζει τον άνθρωπο και τα δικαιώματα που είχαν τσαλαπατηθεί. Για μας, συστατικά της αντίληψής μας είναι αξίες όπως αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Και λέω πράγματα επιγραμματικά, που όμως επί της ουσίας είναι ολόκληρα κεφάλαια. Εκεί είναι ολόκληρα κεφάλαια και ζωές ανθρώπων. Είπαμε, ηθαγένεια στα παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης που να συμπεριλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια. Καταρχήν και μετά είναι ο γάμος. Ο πολιτικός γάμος. Αντιμετώπιση όλων των διακρίσεων σε θέματα φυλής, για θέματα φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, κατάργηση των φυλακών γάμα, των εξοδοτικών φυλακών γάμα, κατάργηση των φυλακών ανηλίκων, φροντίδα για τους ψυχικά ασθενείς και τους τοξικοεξαρτημένους, φροντίδα για τους εργαζόμενους στις δημόσιες δομές υγείας και ψυχικής υγείας, μέρημνα για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Από τη χθεσινή ομιλία ήδη του Υπουργού Δικαιοσύνης, που συμπεριλάμβανε πολλά από αυτά που αναφέρω, αναπνέουμε νέο αέρα. Νέο αέρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα σταθώ σε τρία σημεία. Τρία σημεία που δεν είναι δικές μου απόψεις, είναι συλλογικές επεξεργασίες. Για πρώτη φορά ιδρύεται Υπουργείο Μετανάστευσης, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σε αυτό το Υπουργείο θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες ασύλου, πρώτης υποδοχής, αρχής προσφυγών, που αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο Προστασίας Δημόσιας Τάξης. Το μεταναστευτικό γίνεται κέριο θέμα για μας από την πλευρά ενός κράτους δικαίου και είναι ζήτημα συνολικής διαχείρισης με ενιαία στρατηγική. Και εμείς θα εφαρμόσουμε μια πολιτική που θα έχει πρόσημο την ένταξη, την προστασία, το σεβασμό των δικαιωμάτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γιατί η κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων, η πρόσβασή τους δηλαδή σε θεμελιώδη δικαιώματα, εργασία, υγεία, παιδεία, είναι αυτό ακριβώς που ενισχύει την κοινωνική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Αντίθετα, ο αποκλεισμός διευρύνει το κοινωνικό περιθώριο και ευνοεί την παραβατικότητα στην οποία εμπλέκονται ντόπιοι και ξένοι. Οι μεταναστευτικές ροές όμως δεν είναι ένα πρόβλημα εθνικό. Δεν είναι ένα ζήτημα. Πρόβλημα δεν είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα εθνικό. Δεν επιδέχεται μόνο εθνικές λύσεις, αλλά ευρωπαϊκές, διεθνείς. Θα εργαστούμε λοιπόν για μια ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου με σεβασμό στα δικαιώματα των ανθρώπων και στην ανάληψη ευθύνης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης για δίκαιο καταμερισμό ευθυνών και αλληλεγγύης. Για τους μετανάστες που είναι επί μακρόν εγκατεστημένοι στη χώρα, για τα παιδιά που είναι ριζωμένα εδώ, είτε γεννημένα είτε έχουν πάει σχολείο, που δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα και πληρούν τους όρους ένταξης, θα προχωρήσουμε στη κτήση της ελληνικής ηθαγένειας.
με σεβασμό στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά είναι ένα μέτρο όριμο που προάγει μια κοινωνία ανοιχτή. Η γενική μας λογική είναι ότι σε μια μεταναστευτική πολιτική που έχει εντοπίσει, που είναι με κέντρο την καταστολή και τον αποκλεισμό, εμείς επιλέγουμε την ένταξη. Και θα ξεκινήσουμε από τους ανθρώπους που έχουν χάσει, που έχουν εκπέσει από την νομιμότητα, γιατί δεν είχαν δυνατότητα να έχουν ένσημα, που ζουν χρόνια στην Ελλάδα και για αυτούς που έχουν αναπτύξει βιωτικούς και νομικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Και στους οποίους έχουμε στηρικτεί όλα αυτά τα χρόνια, η γεωργία, η οικοδομή, συντηρήσανε τους και βοηθήσαν τους ανθρώπους μας, τους παππούδες μας, τα παιδιά μας. Προχωρώ. Η πρόσβαση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χορήγηση προστασίας δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Για ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω πολέμων, εμφυλίων, συγκρούσεων και διώξεων. Έχουμε διεθνείς κοινοσιακές υποχρεώσεις για τους πρόσφυγες. Και βέβαια να τους έχουμε σε κέντρα ανοιχτά φιλοξενίας, και όχι αυτή τη στιγμή, όπως πολλές φορές στηβάζονται στα κέντρα κράτησης. Τα κέντρα κράτησης θεωρούμε, και ελπίζουμε το Υπουργείο να το προχωρήσει, θα μετατραπούν από φυλακές σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή, είπε ο κ. Πανούσης, γίνεται το πρώτο βήμα. Καταργείται η κράτηση πάνω από το 18μηνο. Και απελευθερώνονται οι ανήλικες, οι ασυνόδευτοι, που με τρομερή αντισυνταγματικότητα και εναντίον όλων των νόμων ευρωπαϊκών και ελληνικών, κρατούνται ανήλικοι μέσα στα κέντρα κράτησης αυτή τη στιγμή μαζί με τους ενήλικους για πάνω από 18 μήνες. Προχωρώ πολύ συνοπτικά. Σύμφωνο συμβίωσης. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε καταθέσει μία πρόταση νόμου για ένα διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης και για τα ετερόφυλα και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Διευρυμένο γιατί περιλαμβάνει ασφαλιστικά, φορολογικά, κληρονομικά και εργασιακά δικαιώματα που δεν περιλαμβάνει το ισχύον. Θεωρούμε ότι αυτή η διεκδίκηση ή το παγωμένο σχέδιο νόμου μέχρι τώρα, που παγώνει συγχρόνως τις προσδοκίες και τις ζωές τόσων χιλιάδων συνανθρώπων μας, ήρθε η ώρα να γίνει νόμος. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Θέλουμε να ακολουθήσει ο γάμος, ο πολιτικός γάμος. Θέλουμε βέβαια και συγκεκριμένα μέτρα ενάντια στις διακρίσεις. Παρακαλώ να μην γίνονται σχόλια από κάτω. Κυρία Κατριβάνου, συνεχίζει. Λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, λόγω φυλής εθνικότητας, θρησκείας φύλου και κατάστασης υγείας. Μέτρα που ξεκινάνε από τον κρατικό μηχανισμό, που υπήρξε συχνά φορέας τέτοιων διακρίσεων και θα προχωρήσουν στα σχολεία, στις γειτονιές, παντού. Είμαστε σε διαβούλευση με όλους τους ανθρώπους αυτών των ομάδων όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στη Βουλή. Θα μεριμνήσουμε για τα θύματα των διακρίσεων που αποτελούν και στόχο της νεοναζιστικής βίας της Χρυσής Αυγής. Τέρμα η εποχή Μπαλτάκου, τέρμα η εποχή όπου η κυβέρνηση ενθάρρυνε τη μυσαλλοδοξία και το ρατσισμό. Είμαστε μια άλλη κυβέρνηση. Η αντιμετώπιση του νεοναζισμού θα γίνει σε πολλά επίπεδα. Εκδημοκρατισμός της αστυνομίας, εφαρμογή του νόμου, άμεση αντιμετώπιση των θυλάκων στο κράτος, μαθήματα κατά των διακρίσεων στα σχολεία, σε δικαστές και αστυνομικούς, ανυποχώρητο μέτωπο ενάντια στον ρατσισμό και στον νεοναζισμό της Χρυσής Αυγής. Ένας νέος αέρας πνέει για τα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Κυρία Κατριβάνου, σας παρακαλώ. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες, όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα. Γυναίκες, άντρες, straight, gay, λεσβίες, πιστούς και άπιστους, κάθε εθνικότητας και εθνοτικής καταγωγής και θρησκεύματος. Θέλουμε μαζί να διευρύνουμε τους χώρους ελευθερίας και συνύπαρξης και αλληλεγγύη. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο μαζί. Όλες και όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.